Σας παρακαλώ. Σήμερα τα οικονομικά μεγέθη του συνεταιρισμού παραμένουν από τα καλύτερα της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο κύκλος εργασιών από 142 εκατομμύρια το 2014 έφτασε πλέον τα 230 εκατομμύρια το 2021, με άνοδο 2% σε σχέση με το 2020. Είμαστε μία από τις δύο αλυσίδες ελληνικές, η οποία έκλεισε πάνω το 2021 σε σχέση με το 2020. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο είναι άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου στα 34 συνολικά. Δείκτες συνολικών υποχρεώσεων σε σχέση με το τζίρο, καλύτερους από αρκετές αλυσίδες, πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Στο top 10, στους 10 πρώτους, είμαστε περίπου τέταρτοι. Και σημαντική κερδοφορία, ακόμα και τις χρονιές, όπως το 2020, που ο τουρισμός δέχτηκε τεράστιο πλήγμα, ειδικά στην Κρήτη και τα νησιά, και μας επηρέασε ανάλογα. Η αγορά, όμως, έχει πλέον μονοπολιστεί. Η αγορά των σούπερ μάρκετ είναι γύρω στα 10 με 11 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες, ελληνικές και ξένες, κατέχουν μερίδιο περίπου 70%, στραγγαλίζοντας τον ανταγωνισμό. Εμείς ενδεικτικά να πω ότι είμαστε περίπου το 2% της αγοράς, πανελλαδικά, για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, το λέω. Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, η αναζήτηση συνεργειών είναι μονόδρομος, όχι μόνο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, αλλά πρωτίστως για τη θωράκιση και διατήρηση των οικονομικών μεγεθών μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το μετοχικό κεφάλαιο που έχει μπει ταμιακά στο συνεταιρισμό είναι 530.000 ευρώ. Το μέρισμα που έχουμε δώσει πίσω όλα αυτά τα χρόνια πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε γυρίσει πίσω τα λεφτά των συνεταίρων πάνω από 20 φορές. Μπορεί στο χρηματιστήριο κάποιος να βρει καλύτερες αποδόσεις. Η σχεδιαζόμενη σύμπραξη με τη Μασούτης, τη μεγαλύτερη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα φέρει το συνεταιρισμό μας μέλος ενός ομίλου με κύκλο εργασιών 1,1 δις, 400 καταστημάτων και πάνω από 9.000 εργαζομένων. Θα δημιουργήσει τον τέταρτο μεγαλύτερο όμιλο λιανικού εμπορίου με παρουσία στο σύνολο της Ελλάδας, με μεγάλες οικονομίες κλίμακος και ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής μας ισχύς έναντι των μεγάλων προμηθευτριών και ιδίως των πολυεθνικών. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι θα αγοράζουμε φτηνότερα. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να πουλάμε και φτηνότερα, γιατί πάνω από τους εργαζόμενους και τα μέλη του συνεταιρισμού είναι ο πελάτης, ο οποίος, αν δεν είμαστε αυτοί που πρέπει και μας αφήσει, σε μία εβδομάδα θα είμαστε παρελθόν. Το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί, δηλαδή στη νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα είναι θυγατρική του συνεταιρισμού, ο συνεταιρισμός θα παραμείνει ως έχει, με τον ίδιο τρόπο που παίρνει αποφάσεις, λειτουργεί όπως 40 χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει. Η θυγατρική μας συγκακρίτηση υποριαγορές ΑΕ, τη δημιουργία της οποίας καλείστε σήμερα να εγκρίνετε και στην οποία στο εφεξής θα μεταφερθεί ο κλάδος του χοντρικού και λιανικού εμπορίου. Ο συνεταιρισμός μας όχι μόνο θα διατηρήσει ποσοστό 50% επί του κεφαλαίου, αλλά επιπρόσθετα θα διατηρήσει και το management. Η έδρα της νέας της εταιρείας ήταν, είναι και θα είναι τα Χανιά. Οι διοικητικές της υπηρεσίες θα είναι εδώ στα γραφεία του, όπου και θα παραμείνει το κέντρο λήψεων αποφάσεων. Σε αυτή τη νέα εταιρεία, η Μασούτης θα αναλάβει το υπόλοιπο 50% με συμμετοχή της σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με χρηματική καταβολή υπερπολαπλάσια της λογιστικής αξίας των μετοχών, ως υπέρ το άρτιο, γεγονός που προσδίδει μεγάλη υπεραξία στο συνεταιρισμό μας και στις μερίδες των μελών. Η αξία τους θα πολλαπλασιαστεί. Με τα νέα κεφάλαια που θα εισέλθουν, θα εκμηδενιστεί ο δανεισμός και θα υπάρχει σημαντική επάρκεια για νέες επενδύσεις στην Κρήτη, με στόχο να καταστεί η μεγαλύτερη αλυσίδα στο νησί. Με τα δεδομένα αυτά, προσδοκούμε
ότι τα οικονομικά ωφέλη για τα μέλη μας θα είναι πολλαπλάσια από αυτά που απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δίνουμε υψηλότερο μέρισμα, ενώ παράλληλα όλοι μας θα διατηρήσουμε τη συνεταιριστική μας μερίδα και μέσω αυτής θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στη λήψη όλων των στρατηγικών αποφάσεων για τον συνεταιρισμό και για τη νέα εταιρεία τη θηγατρική μας. Οφέλη θα έχουν και οι εργαζόμενοι, καθώς θα διατηρήσουν τα εργασιακά τους κεκτημένα και μέσω της ενδυνάμωσης και της θωράκισης των οικονομικών μεγεθών της νέας εταιρείας θα προκύψει αύξηση των θέσεων εργασίας τόσο σε διοικητικές θέσεις όσο και στα νέα μας καταστήματα και στις αποθήκες. Ήδη ετοιμάζουμε ένα νέο cash carry για φέτος στα Λιβάδια και πιθανόν ένα νέο σούπερ μάρκετ στο Ρέθυμνο. Οφέλη θα υπάρξουν και για την τοπική κοινωνία και τους συνεργάτες και τους προμηθευτές. Μιλάμε φυσικά για τους προμηθευτές της Κρήτης. Καθώς μέσω του δικτύου της συνεργάτιδάς μας, τα τοπικά προϊόντα θα δύναται να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου. Με απλά λόγια, αν πέρυσι αγοράζαμε 10 τόνους γραβιέρα από την Ένωση Ρεθύμνου, φέτος θα κάνουμε μια συμφωνία, θα το πούμε, φέτος θέλουμε 30 τόνους. Θα κερδίσουμε μια καλύτερη τιμή, θα κερδίσει και ο παραγωγός όγκους για να αυξήσει την κερδοφορία του και θα κερδίσουμε όλοι. Είναι λοιπόν προφανές ότι η σχεδιαζόμενη στρατηγική σύμπραξη έχει μόνο ωφέλειες για τους συνεταίρους, τους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία και πάνω απ' όλα για τους πελάτες μας. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Σήμερα καλείστε να εγκρίνετε το πρώτο αλλά σημαντικότερο βήμα για να επισφαγίσετε με τη νέα αίτησή σας τη νέα εποχή του συνεταιρισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον αντιπρόεδρο.